στην πόλη της Σκο, που δεν είναι μόνο το νησί του Ιπποκράτη, είναι και το νησί του ποδηλάτου. Με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το ποδήλατο από τους ανθρώπους της Σκο, από τους Σκόες. Σίγουρα. Αγαπητέ Στράτο Σερνικό, καλώς σε βρήκα στο χώρο σου, στον ωραίο χώρο, και χαίρομαι που ποδηλατείς καθημερινά με αυτή εδώ πέρα τη θέα, στο λιμάνι της Σκο. Καλώς ήλθατε και εσείς στην Σκο, στην όμορφη Σκο, να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς στο νησί του ποδηλάτου. Εμείς το ζήσαμε τώρα λίγο, ερχόντας εδώ πέρα, καβαλώντας δύο ηλεκτρικά ποδήλατα. Πριν φτάσουμε όμως να πούμε για τα ποδήλατα, θα ήθελα, ξέρεις, να μου πεις έτσι δύο λόγια λίγο για την κουλτούρα του ποδηλάτου που ήρθε και κόλλησε στο νησί. Η κουλτούρα προέρχεται από τους Ιταλούς που μας μίλησαν στο ποδήλατο. Από εκεί και πέρα εμείς το δεχτήκαμε, το πήραμε, το δουλεύουμε πολλά χρόνια και έχουμε την τύχη να έχουμε τουρίστες που είναι από Ολλανδία, που είναι ένα συν για εμάς και είναι η επένδυσή μας στο να έχουμε συνέχεια ποδήλατα και να μην σταματάνε και η εξέλιξη και τα νέα μοντέλα και η ηλεκτροκίνηση και τα πάντα. Υπάρχουν πολλοί ποδηλατόδρομοι στο νησί, οι οποίοι οδηγούν στην παλιά πόλη, στο παλιό λιμάνι, σε διαδρομές γύρω-γύρω από το κέντρο της πόλης και σε σημεία που είναι κατάλληλα για μπάνιο, για περιπατητικούς περιπάτους και για πολλά άλλα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα και περισσότερους, αφού λεγόμαστε το νησί του ποδηλάτου. Θέλει λίγο προσπάθεια ακόμα να κάνουμε τον κύκλο του νησιού, αν είναι δυνατόν, με ποδηλατόδρομους, έτσι ώστε να έχουμε, να προσελκύσουμε... Είναι 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, δύσκολο, αλλά ένα όνειρο. Όμως είναι ένας τρόπος για να προσελκύσεις περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος το αγαπάει γενικά το ποδήλατο. Υπάρχει μια μεγάλη θέληση προς τον ποδηλατή και εξάλλου είμαστε τόσο ωραίο νησί που με ένα ποδήλατο κάνεις τα πάντα. Ξένοι το επιλέγουν για διακοπές. Ο Έλληνας πόσο κοντά στην ποδηλασία έρχεται όταν επισκέπτεται το νησί της Σκο? Η αλήθεια είναι ότι τον προκαλεί να κάνει ποδήλατο, ενώ δεν είναι του ποδηλάτου. Ερχόμενος στην Σκο, πάρα πολλοί από τους Έλληνες τουρίστες δοκιμάζουν να κάνουν ποδήλατο και επειδή είναι επίπεδη Σκο, νομίζω ότι το καταφέρνουν. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται αρκετά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και έχουμε και την υποβοήθηση στα ποδήλατα, η οποία εφαρμόζεται στην καθημερινότητα. Αρκετοί Βορειοευρωπαίοι το έχουν υιοθετήσει σαν μέσο μεταφοράς στην καθημερινότητά τους και νομίζω ότι και στις διακοπές τους αναζητούν ένα τέτοιο μέσο, γιατί κουράζονται λιγότερο. Σίγουρα, τα τελευταία δύο χρόνια η εξέλιξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς βρεθήκαμε προεπλήξεων γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε την υποβοήθηση στο ποδήλατο. Βέβαια, αναπτυχθήκαμε και μόνο για τους ξένους αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στην υποβοήθηση, στην ηλεκτροκίνηση. Πιστεύω ότι ο Έλληνας ακόμα στο θεωρεί ότι δεν είμαι γέρος στο να πάρω ποδήλατο, δεν το βλέπει ότι είναι ένα μεταφορικό μέσο που μπορεί άνετα να κάνει την δουλειά του. Βέβαια, υπάρχει διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι εκεί επιδοτείται για να αγοράσει ένα ποδήλατο με υποβοήθηση, ενώ εδώ ακόμα είμαστε λίγο πίσω. Θέλουμε λίγο βοήθεια ακόμα. Σίγουρα είναι αγάπη το ποδήλατο, είναι αρρώστια, είναι με αυτό που μεγάλωσα και με αυτό που θα γεράσω, που λένε. Είναι μια τρελή αγάπη που δεν πρόκειται να την αφήσω, παρόλο που οι πιέσεις είμαστε κοντά και στόχος προσωπικός σε μένα είναι κόσμο ποδηλατικός προορισμός.